Στον ιστορικό τόπο έφτασαν νωρίς το πρωί μέλη και φίλοι του ΚΚΕ με πλοίο που αναχώρησε από το λιμάνι της Κέρκυρας προς το Λαζαρέτο, όπου με συθήματα και πανό τους υποδέχθηκαν μέλη της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. Στο κουκουέ, έαμε να σε πω, όπλα του σουέ, δόξα και τιμή. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ περιηγήθηκε στον τοίχο εκτέλεσης, τους σταυρούς και στο κτίριο που κάποτε λειτουργούσε ως λιμοκαθαρτήριο. Δεν παραδέχτηκα τη νύχτα, έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαρτή έπρεπε να σώσω, έβλεπα τώρα. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κέρκυρας Μίκης Θεοδωράκης που έπαιξε τον Λεβέντη, άρχισε η εκδήλωση της Τομεακής Επιτροπής Κέρκυρας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Λαζαρέτο. Στη συνέχεια, ο Σπύρος Κανταρέλης, μέλος της Τομεακής Επιτροπής Κέρκυρας του ΚΚΕ, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και διάβασε χαιρετιστήρια μηνύματα που απέστειλαν για την εκδήλωση η Άσπα Μανδυλαρά Καλοδίκη και ο Γιώργος Ρούσης. Η Άσπα Μανδυλαρά Καλοδίκη είναι η σύζυγος του δολοφονημένου από τη Χούντα το 1967, αγωνιστή της Δημοκρατίας Νικηφόρου Μανδυλαρά, κόρη του πρωτοπόρου Κερκυραίου Επαναστάτη Εκπαιδευτικού Περικλή Καλοδίκη και ανιψία του αγωνιστή Λοχαγού του Ελλάς Κέρκυρας Κίμωνα Καλοδίκη και του δολοφονημένου το 1947 στη Λάρισα ήρωα του εργατικού κομμουνιστικού κινήματος Σπύρου Καλοδίκη. Γιώργος Ρούσης, όλοι και ακόμα περισσότεροι όσοι αντιμετώπισαν εκεί μετά την κατοχή το εκτελεστικό απόσπασμα βροντοφωνάζοντας υπέρ του ελληνικού λαού και του κόμματος της αντίστασης δεν ξεχνιούνται. Η Άσπα Μανδυλαρά Καλοδίκη μας στέλνει χαιρετιστήρια επιστολή. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές που διοργανώνει η Τομεακή Επιτροπή Κέρκυρας του ΚΚΕ στο Λαζαρέτο, το σκοπευτήριο της Κεσαριανής των Επτανήσων. Με χαιρετισμό του Γραμματέα της Τομεακής Επιτροπής Κέρκυρας του ΚΚΕ, Γιάννη Μπορμπότη, ξεκίνησε η μεγάλη εκδήλωση της οργάνωσης στο Λαζαρέτο. Είμαστε εδώ για να δώσουμε υπόσχεση σε όσους έδωσαν τη ζωή τους για τα μεγάλα μας ιδανικά. Να τους πούμε ότι η θυσία τους δεν πήγε χαμένη, ότι ο καλύτερος τρόπος για να τους τιμήσουμε είναι να συνεχίσουμε τον αγώνα που έδωσαν και οι ίδιοι. Στη συνέχεια ακολούθησε η ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα. Με τα συνθήματα των εκτελεσμένων ηρώων μας σας αποχαιρετούμε. Ζήτω ο ελληνικός λαός! Ζήτω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας! Μετά την ομιλία του κυρίου Κουτσούμπα, η εκδήλωση συνεχίστηκε με μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Μίκης Θοδωράκης. Όπως ταιριάζει στους αγωνιστές της αντίστασης, γόνατα γερά! Γεια σας αδέρφια! Γεια σας αδέρφια! Και θα ρωτήσω αν είχανε πατέρα. Θέλω να κάτσει να τους πει την ιστορία μου τόσο καλά που να μην την ξεχάσουν ποτέ στη ζωή τους. Αγαπούλα μου, όταν μεγαλώσουν τα παιδιά μας, θέλω να τα διδάξεις να αγαπήσουν τον λαό, να παλεύουν για τα συμφέροντά του. Στη συνέχεια έγινε κατάθεση στεφάνων από το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα και τον Γιώργο Δαρδαμάνη, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας και γραμματέας της Οργάνωσης Περιοχής Ηπείρου Κέρκυρας Λευκάδας, της ΚΝΕ. Εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπα. Γιώργος Δαρδαμάνης, Γραμματέας της Επιτροπής Περιοχής της ΚΝΕ. Στην εκδήλωση έγινε προσκλητήριο 118 ονομάτων όσων έχουν διασωθεί εκτελεσμένων αγωνιστών στο Λαζαρέτο. Στη συνέχεια κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των εκτελεσμένων αγωνιστών, με τους συγκεντρωμένους στο τέλος να φωνάζουν αθάνατοι, να τραγουδούν το «Επέσατε θύματα» και η εκδήλωση έκλεισε με την ανάκρουση της Διεθνούς. Φραγιαδάκης Ελευθέριος, Παρών! Χαλδάς Νικόλαος, Παρών! Χιόνης Αλέξανδρος, Παρών! Αθάνατοι! Αθάνατοι!
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος παρέδωσε στους συγγενείς του Αλέκου Πρίφτη ντοκουμέντο από το αρχείο του ΚΚΕ με το διάταγμα που τον χαρακτήρισε ταγματάρχη του Δημοκρατικού Στρατού. Βρισκόμαστε εδώ στο σημείο που εκτίθεται το σπαθί του μεγάλου ήρωα της αντίστασης του Δημοκρατικού Στρατού, ταγματάρχη του Δημοκρατικού Στρατού, τιμημένου νεκρού του Αλέκου του Πρίφτη, και δίνω εδώ στην οικογένειά του, στους απογόνους, στους συγγενείς του, από το αρχείο του κόμματος, το διάταγμα της τότε κυβέρνησης του Βουνού που τον χαρακτηρίζει ταγματάρχη του Δημοκρατικού Στρατού ως τιμημένο νεκρό του λαού μας. Και ευχαριστούμε πολύ, γιατί εδώ εκτίθεται το σπαθί, είναι η φωτογραφία και το ιστορικό του ίδιου του μεγάλου και κυραίου συντρόφου μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ για την τιμή που μας έκανε να μας δωρήσει αυτό το πολύτιμο χαρτί για όλους μας. Τίποτα άλλο.